πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, καθηγητή καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και γενικό γραμματέα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, τον κύριο Γιώργο Κοχεδάκη. Καλημέρα σας από τον 984, τι κάνετε? Καλημέρα σας, κυρία Δουλειράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Ένα συνέδριο το οποίο θα γίνει πότε? Νομίζω αύριο ανοίγει τις πύλες, στις 29 του μηνά. Αύριο το πρωί ξεκινάει και τελειώνει την Κυριακή. Mm-hmm. Ένα συνέδριο το οποίο γίνεται για τρίτη συνεχή χρονιά εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι πανελλήνιο συνέδριο υπό την διοργάνωση της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Τι σημαίνει επεμβατική καρδιολογία? Επεμβατική καρδιολογία είναι η αιματηρή προσπέλαση μέσω διαφόρων καθετήρων χωρίς χειρουργική επέμβαση στην καρδιά και η διάγνωση και η διόρθωση όλων ή έστω των περισσότερων καρδιακών παθήσεων. Mm-hmm. Είναι αυτή τη στιγμή μια σύγχρονη εξειδίκευση, είναι η αιχμή του δόρατος της καρδιολογίας, διότι τώρα μέσω αυτών των μεθόδων τίνει να αντικατασταθούν όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις για τη διόρθωση των καρδιακών παθήσεων. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ο σκοπός σας με αυτό το συνέδριο είναι η πρόσβαση επεμβατικού καρδιολόγου, ηλεκτροφυσιολόγου σε κάθε καινούργια πληροφορία και τεχνική. Θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί και να πει? Ναι, σαφέστατα. Βέβαια, επειδή είναι ένα συνέδριο πανελλήνιο και επειδή είναι το μοναδικό πανελλήνιο συνέδριο στον τομέα μας που γίνεται στην Κρήτη, το έχουμε λίγο επεκτείνει και σε θέματα άλλα διαφορετικά που ενδιαφέρουν ένα απλό καρδιολόγο, ένα κοινό καρδιολόγο και όχι τον απόλυτα εξειδικευμένο, διότι οι γιατροί καρδιολόγοι που ασχολούνται με τον τομέα της επεμβατικής καρδιολογίας είναι εξειδικευμένοι γιατροί στον τομέα τους. Mm-hmm. Αλλά εμείς έχουμε θέματα τα οποία ενδιαφέρουν και όλους τους γιατρούς περισσότερο. Mm-hmm. Διάγνωση, δηλαδή θεραπευτική αντιμετώπιση, μιλάμε για στεφανία νόσο, αντιμετώπιση βαλβιδοπαθιών, αριθμίες, έτσι. Και βέβαια αυτό το συνέδριο γίνεται, από ό,τι είπατε κι εσείς, σε συνεργασία με τους χειρουργούς, διότι αυτή τη στιγμή η επεμβατική και οι καρδιολόγοι και οι χειρουργοί είναι οι άμεσοι συνεργάτες. Δεν είναι αντίπαλοι, δηλαδή συνεργάζονται για την αντιμετώπιση των δομικών καρδιοπαθειών και όλων αυτών τα οποία, όλων των ειδών καρδιοπαθειών που διορθώνονται mm-hmm. με επεμβάσεις. Βέβαια, όταν μιλάμε για την υγεία μας δεν μιλάμε για αντιπαλόμενες ομάδες, μιλάμε για στενή πάντα συνεργασία. Εγώ όμως να τολμήσω να ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Κοχεδάκη. Όλο και πιο συχνά ακούμε για περιστατικά τα οποία έχουν να κάνουν με την καρδιά μας και δεν μιλάμε μόνο για μεγάλες ηλικίες, μιλάμε από πολύ μικρές ηλικίες μέχρι μετά 50 μας, τα 60 μας, δεν ξέρω μέχρι πότε πάει αυτή η ιστορία, αλλά είναι κάτι που το ακούμε όλο και συχνότερα στην καθημερινότητά μας και πολλούς ευνίδιους θάνατους εξαιτίας προβλημάτων με την καρδιά μας. Όλα αυτά ενδεχόμενα μπορούμε να τα βρούμε, μπορούμε να τα ξέρουμε, μπορούμε να κάνουμε κάποιες εξετάσεις που θα βοηθήσουν από πολύ νωρίς τον καθένα από εμάς και δει από μικρές ηλικίες? Σίγουρα. Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας υπάρχει ένα πρόγραμμα εξέτασης και συνεργασία με τις άλλες ειδικότητες όλων σε μικρής ηλικίας παιδιών, εξέτασης από τη μικρή ηλικία. Υπάρχει για να ασχοληθεί ένα παιδί με τον αθλητισμό ή έστω μέσα στο σχολείο θα πρέπει να κάνει ορισμένες εξετάσεις, κλινικές περισσότερο, και με τις εξετάσεις αυτές κατά μεγάλο ποσοστό μπορείς να προβλέψεις τον ευνίδιο θάνατο. Δεν είναι συχνός ο ευνίδιος θάνατος, είναι σπάνιος. Απλώς επειδή συμβαίνει σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ηλικίας μικρής και θεωρητικά φυσιολογικούς, γι' αυτό το λόγο έτσι, ας πούμε, κάνουν εντύπωση. Αλλιώς δεν είναι πολύ συχνή, είναι πολύ σπάνιοι μέσα στο γενικότερο πληθυσμό.
Α, μάλιστα. Αλλά είμαι της κατηγορίας που λέει ότι καλύτερα το προλαβάνει παρά το θεραπεύει, έτσι. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις ιατρικές, σε όλους τους κλάδους της ιατρικής. Mm-hmm. Και συμβαίνει και στη δική μας ειδικότητα. Ωραία. Επεμβατική καρδιολογία. Φαντάζομαι ότι από όλη την Ελλάδα θα είναι επιστήμονες καθηγητές, οι οποίοι θα δώσουν και τα φώτα τους στους υπόλοιπους συναδέλφους. Θέλετε λίγο πολύ, έτσι και όσο μπορούμε πιο ανώδυνα, να μιλήσουμε, γιατί μιλάμε για αιματηρή προσπέλαση, όπως είπατε στην αρχή, του ασθενούς μέσω καθετηριασμού περιφερειακών αγγείων που οδηγούν στην καρδιά. Να δώσουμε δύο κουβέντες για το τι είναι η στεφανιογραφία, η διαδερμική στεφανία αγγειοπλαστική, γιατί να σας πω, τις περισσότερες φορές αυτά όχι απλά τα φοβόμαστε, τα τρέμουμε και μόνο που τα ακούμε. Σίγουρα είναι πιο απλές επεμβάσεις από ένα χειρουργείο κλασικό. Έχουν κινδύνους και αυτές είναι επεμβάσεις που έχουν κίνδυνο, ή οποιαδήποτε επέμβαση ή χειρουργείο έχει κινδύνους. Σίγουρα είναι πολύ λιγότεροι από ό,τι είπαμε από ένα, ας πούμε, κλασικό χειρουργείο. Εμείς χρησιμοποιούμε τα μεγάλα αγγεία, ή από τη μοιραία αρτηρία, ή τα τελευταία χρόνια από το χέρι. Οδό βρίσκουμε τα μεγάλα αγγεία και μέσω αυτών, με διάφορους καθετήρες, φτάνουμε μέσα στην καρδιά. Ένα είδος των εξετάσεων είναι διάγνωση, διαγνωστικές εξετάσεις. Η στεφανιογραφία δηλαδή είναι μια διαγνωστική εξέταση. Φτάνουμε μέσα στην καρδιά, βρίσκουμε τα στεφανία αγγεία και κατά κάποιο τρόπο φωτογραφίζουμε. Mm-hmm. Για να δείτε ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος, θέλετε να πείτε. Ναι, και βρίσκουμε αν υπάρχει πρόβλημα, ποιο είναι το μέγεθος, mm-hmm. αν μπορούμε να το διορθώσουμε ή όχι. Η διαδερμική αγγειοπλαστική με την αγγειοπλαστική είναι το επόμενο στάδιο. Αν βρούμε ένα πρόβλημα, μια στένωση σε ένα στεφανίο αγγείο, που μπορούμε να το διορθώσουμε. Το μπαλονάκι, δηλαδή αυτό που λέμε, ας πούμε, κλασικό μπαλονάκι, είναι ότι βάζουμε εκεί που θα δούμε ότι υπάρχει μια στένωση, βάζουμε ένα μπαλονάκι το οποίο είναι ξεφούσκωτο, το φουσκώνουμε, σπάει η στένωση, διότι αυτή η στένωση για να δημιουργηθεί μπορεί να είναι από ασβέστη, οπότε πρέπει να σπάσει, και μετά όταν ανοίξουμε το αγγείο, σπάσουμε τη στένωση αυτή, βάζουμε stent. Αυτό δηλαδή που είναι ένας mm-hmm. μεταλλικός νάρθηκας, για να διατηρούμε το αγγείο ανοιχτό. Mm-hmm. Δίνουμε βέβαια όλες αυτές τις αναφορές αυτή την ώρα και τις πληροφορίες για το τι μπορεί να είναι κάθε τι που παρουσιάζεται με την καρδιά μας. Το πιο συχνό από όλο αυτό είναι οι αρρυθμίες, κύριε Κοχεδάκη. Το πιο συχνό αυτή τη στιγμή δεν είναι οι αρρυθμίες, είναι η στεφανία νόσος. Ναι. Η στεφανία νόσος, αυτό δηλαδή που λέμε αυτή τη στιγμή, στεφανιογραφία μπαλονάκι. Και είναι και αυτό που είπατε όταν αρχίσαμε τη συζήτηση, όταν ξεκίνησα τη συζήτηση, το οποίο είναι από ηλικίες μικρές. Mm-hmm. Τώρα πια βλέπουμε ανθρώπους με εκτεταμένη στεφανία νόσου, εφόσον υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις, από την ηλικία των 28-29 ετών. Mm. Αυτό βέβαια φταίει ο διαφορετικός τρόπος ζωής, το άγχος, χοληστερίνες και άλλοι προδιαθεστικοί παράγοντες. Είναι το πιο συχνό, και μάλιστα επειδή στην περίπτωση αυτή, σε μια περίπτωση ισχυμικού επεισοδίου εμφράγματος, η σύγχρονη αντιμετώπιση είναι η αγγειοπλαστική, δηλαδή η διάνοιξη του αγγείου στην οξία φάση. Για αυτό το λόγο υπάρχουν ειδικά τμήματα, τα αιμοδυναμικά τμήματα, τα οποία εφημερεύουν 24 ώρες το 24ωρο, ούτως ώστε οποιοδήποτε άνθρωπος πάθει ένα έμφραγμα, θα πρέπει να, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, να μπει σε ένα αιμοδυναμικό εργαστήριο για να γίνει διάνοιξη του αγγείου, mm-hmm. για να μην προχωρήσει σε έμφραγμα. Φαντάζομαι ότι το δικό μας εδώ το νοσοκομείο, το πανεπιστημιακό, ότι καλύπτει πλήρως και υπό 24ωρου βάσεως όλα αυτά τα περιστατικά. Εμείς εδώ εφημερεύουμε 24 ώρες το 24ωρο για όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης, και είμαστε σημείο αναφοράς. Δηλαδή, σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της Κρήτης συμβεί ένα ισχυμικό επεισόδιο,
μεταφέρεται αμέσως στο δικό μας νοσοκομείο, το οποίο εφημερεύει, το δικό μας τμήμα, το δικό μας τμήμα εφημερεύει, εφημερεύει δεν εφημερεύει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν είναι όμως μόνο περιστατικά από την Κρήτη, γιατί πρέπει να καλύπτεται και με περιστατικά, ναι, από Κυκλάδες, από Δωδεκάνησα, από όσο γνωρίζω, έτσι. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε ένα από τα μεγαλύτερα αιμοδυναμικά τμήματα της Ελλάδος και καλύπτουμε όλη την Κρήτη, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Μα κύριε Κουχεδάκη, τόσα περιστατικά τα οποία βλέπω και καταγράφονται, δηλαδή βάσει των στοιχείων που βγαίνουν από τα δικά σας τα τμήματα, 3.000 στεφανιογραφίες, 1.000 αγγειοπλαστικές, 30 αντικαταστάσεις βαλβίδων ανά έτος, τοποθετούνται πάνω από 400 βηματοδότες, 200 απειδηνωτές και διενεργούνται πάνω από 600 διαγνωστικές εξετάσεις αριθμιών και 150 θεραπείες αριθμιών, νομίζω ότι είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος φόρτος δουλειάς. Άρα το επόμενο ερώτημα είναι, και μεγάλη ευθύνη σαφέστατα, έτσι, γιατί μιλάμε για την καρδιά μας. Άρα το επόμενο θα μπορούσε να είναι και ως εξής, μιας που τα λέμε για αυτό το συνέδριο το οποίο ανοίγει τις πύλες του αύριο στο Ηράκλειο για την επεμβατική καρδιολογία. Πώς θα αντιμετωπίζετε? Έχετε το προσωπικό? Φτάνετε όλοι εσείς που δουλεύετε για αυτό το σκοπό στο Πανεπιστημιακό? Υπάρχει προσωπικό. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή 5 γιατροί οι οποίοι είναι απόλυτα εξειδικευμένοι στην επεμβατική καρδιολογία στον τομέα της στεφανιογραφίας και άλλοι περίπου 4-5 εξειδικευμένοι στις αριθμίες, οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο και κάνουν όλες αυτές, όλο αυτό τον όγκο δουλειάς τον οποίο έχετε πει. Ευτυχώς οφείλω να ομολογήσω ότι επειδή είμαστε το μοναδικό τμήμα στην Κρήτη και στην Νότιο Ελλάδα, αυτή τη στιγμή του δημοσίου τομέα, υπάρχει ένα μικρό το οποίο έχει αρχίσει να δουλεύει τον τελευταίο έτος στα Χανιά και υπάρχει και ένα ιδιωτικό. Εμείς είμαστε το μεγαλύτερο του δημοσίου τομέα. Ευτυχώς δεν έχουμε πρόβλημα υλικών. Όλες δηλαδή οι κυβερνήσεις και οι διοικήσεις των νοσοκομείων ομολογώ ότι είναι απόλυτα ευαισθητοποιημένοι στο θέμα αυτό και ομολογώ ότι δεν έχουμε προβλήματα από αυτά που ακούγονται υλικά ή οτιδήποτε άλλο. Και χαίρομαι για αυτά τα οποία ακούω. Πού θα γίνει αυτό το συνέδριο? Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Σε ποιο χώρο θα γίνει αυτό το συνέδριο? Θα γίνει στο ξενοδοχείο Ατλαντής. Θα είναι όλοι οι Έλληνες καρδιολόγοι που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο. Θα έχουμε περίπου 200 ομιλητές και θα αναπτύξουμε. Πόσες μέρες και θα ανταλλάξουμε τις απόψεις μας. Θα είναι μέχρι την Κυριακή. Μέχρι και την Κυριακή. Θα ανταλλάξουμε απόψεις και εμπειρίες πάνω στα θέματα αυτά.